Χαίρετε φίλε και φίλοι, Τρίτη 12 Μαρτίου του 2013 σήμερα στην κορυφή της ατζέντα της επικαιρότητα, η συνάντηση ε, του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την Τρόικα στις 6 το απόγευμα, σε λίγες ώρες δηλαδή. Ε, εκεί αναμένεται να συζητηθούν πάρα πολλά, ε, μετά λοιπόν από τις συζητήσεις που είχε η Τρόικα και τις συναντήσεις με το κυβερνητικό επιτελείο, ε, φτάνει στην κορυφή της κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό της χώρα ε, ε, χώρας αυτής, για να συζητήσει τις περαιτέρω εξελίξεις. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε τις διευκολύνσεις στα κόκκινα δάνεια Θα γίνουν κάποιες ρυθμίσεις ε, τις οποίες σχεδίαζε η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ούτως ή άλλως Τελικά από ό,τι φαίνεται οι Τροϊκανοί δέχονται τις ε, ρυθμίσεις αυτές ε, Τώρα κατά πόσον θα δεχθούν και τα νούμερα Γιατί τα νούμερα είναι αυτά που έχουν σημασία σε τέτοιες περιπτώσεις για το οικονομικό επιτελείο Αυτό θα το δούμε αμέσως μετά τις συζητήσεις Στις 6 λοιπόν το απόγευμα σε 2-3 ε, ώρες μάλλον θα συναντηθούν οι, εκπρόσωποι της Τρόικα στην χώρα μας με τον Πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά. Μέσω μετά θα έχουμε φυσικά δηλώσεις. Τώρα, άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, εκτός από τον πολύ καλό καιρό, ο οποίος ε, πραγματικά έχει φτιάξει τη διάθεση σε πάρα πολλούς. Ε, μπήκε για τα καλά η άνοιξη, έχουμε θερμοκρασίες που θυμίζουν ε, μέχρι και καλοκαίρι σε μερικέ περιπτώσει, θα δείτε σε λίγο τι θερμοκρασίε πόλεων. Έχουμε μέχρι και 26 βαθμού Κελσίου ε, πρόγνωση για αύριο στην νότια Ελλάδα. Πραγματικά λοιπόν ε, ανεβαίνει ο υδράργυρο. Λίγο το Σάββατο θα μα τα χαλάσει ο καιρό, τουλάχιστον όπω λένε οι μετρολόγοι, με κάποιε ποραδικές βροχέ. Όμω από την άλλη εβδομάδα και πάλι. Ε, ο Ιδράργυρος συνεχίζει την Ανιούσα, έτσι λοιπόν ο Μάρτιος κάθε άλλο παρά καλό ε, καλός παλουκοκάφτης αποδεικνύεται μέχρι στιγμής. Τώρα, άλλα θέματα από τις διαμαρτυρίες της ημέρας τώρα. Ε, Συλλαλητήριο είχαμε στην Κομωτινή ε, κατά των μεταλλίων χρυσού. Ε, πραγματοποιήθηκε στη μία το μεσημέρι πάρα πολύ ο κόσμο που συγκεντρώθηκε εκεί. Η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπη Εύρου κατά τη εξόριξη και μεταλλουργία χρυσού μαζί με του αυτοδιοικητικού, παραγωγικού, κοινωνικού και επιστημονικού φορεί τη ε, Προσκάλεσαν λοιπόν του στρατιώτε στο κρίσιμο αυτό πανθρακικό συλλαλητήριο που έλαβε χώρα στην κεντρική πλατεία τη Κομοτηνής. Κινητοποίηση ε, επίση έξω από το Υπουργείο Παιδεία στην Αθήνα. Αύριο να υπενθυμίσουμε την πανατική στάση εργασία από τι 8 έω και τι 12 το μεσημέρι, στην οποία προχωρούν οι εργαζόμενοι στου παιδικού σταθμού. Όσοι μα βλέπετε λοιπόν από την Αττική, γνωρίζετε ότι αύριο για 4 ώρε θα έχουμε στάση εργασία. Η απόφαση αυτή ελήφθη από την Εκτελεστική Επιτροπή τη ΠΟΕΟΤΑ, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή του προσωπικού των δημοτικών παιδικών σταθμών στην κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο στι 10 το πρωί. Ε, αύριο Τετάρτη έξω από το Υπουργείο Παιδεία στο Μαρούσι. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν φυσικά στην προώθηση της, ε, στην προωθούμενη μάλλον κατάργηση του τμήματος προσχολικής αγωγής του ΤΕΗ Αθήνας. Πολλές κινητοποιήσεις για το σχέδιο Αθηνά σε όλη την Ελλάδα. Συνεχίζονται κανονικά οι κινητοποιήσεις. Έχουμε ε, από τις ΣΕΡΕΣ μέχρι και στην, ε, στο Μεσολόγιο κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ένα μπλόκο στην Καβάλα είχαμε για τα διόδια στην Εγνατία. Ε, στις 10 το και μισή το πρωί, κάτοικοι της Καβάλας στο ύψος της Μουσθένης έκλεισαν λοιπόν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για περισσότερο από μία ώρα διαμαρτυρώμενοι για την κατασκευή διοδίων στο σημείο. Ε, οι κινητοποίησεις, όπως σας είπαμε, συνεχίζουν. Διαμαρτυρία αρχαιολόγων είχαμε σήμερα ε, στη Θεσσαλονίκη. Οι εργαζόμενοι της Αγνώ ε, προχώρησαν στην προγραμματισμένη συμβολική κατάληψη του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης. Και ε, να πούμε πως ε, ε, για το προσεχές Σάββατο, έχουμε μια ανακοίνωση για το κίνημα χωρίς μεσάζονται στη Βέρεια, θα διατεθεί λοιπόν λάδι, τυρί, αλεύρι, πατάτε, όσπρια, κρεμμύδια, λαχανικά, ελιέ, μέλι, σκόνη, σκόνη, πλυντηρίου, υγρό, πιάτο, μαλακτικό, πάρα πολλά προϊόντα λοιπόν. Ε, τα ίδια τροφή φυσικά τα πρώτα απ' όλα από τα οποία θα διατεθούν και ε, Αυτά όλα θα γίνουν το προσεχές Σάββατο, λοιπόν, 16 Μαρτίου. Καθώ πρέπει να τα ανακοινώνουμε όλα αυτά, για να γνωρίζετε κι εσεί πώ θα ε, κινηθείτε. Στη Βέρια θα γίνει αυτό, στην κεντρική πλατεία. Τη Βέρεια, προϊόντα χωρί μεσάζοντε. Αυτά λοιπόν εν τα όσα απασχολούν σήμερα την επικαιρότητα. Και πάμε ευθύ αμέσω στι εφημερίδε που έχουμε κοντά μα σήμερα Τρίτη. Ξεκινούμε από αυτέ τη Θεσσαλονίκη, αλφαβητικά από την αυριανή Μακεδονία Στράκη. Η αυριανή από το σέλιδο τη φιλοξενεί απόσπασμα δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου. Η Τρόικα βλέπει φοβικά τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Βενιζέλου. Λίγο πιο επάνω, δήλωση του Προέδρου τη Δημοκρατία, ύψιστη εθνική προτεραιότητα, το Κυπριακό, είπε ο Κάρλο Παπούλια. Υπουργοί Εργασία αναστέλλονται προσωρινά 18.228 συντάξει αταυτοποιητέ, όσοι δηλαδή δεν προσήλθαν και δεν απογράφησαν μέχρι τι συγκεκριμένε, τι καταλητικέ ημερομηνίε που είχε δώσει το Υπουργείο Οργασίας. Αυτέ οι συντάξει λοιπόν προσωρινώ αναστέλλονται 18.228 στον αριθμό. Ε, βέβαια να πούμε ότι οι προβλέψεις της κυβέρνηση ήταν για πολύ περισσότερες, ε, έφταναν αρκετές δεκάδες χιλιάδες στις συντάξεις που περίμενε η κυβέρνηση να ε, κόψει τελικώς, ότι ήταν δηλαδή η μαϊμού συντάξεις. Έλεγχοι τους ΔΟΕ, φοροδιαφυγή μεγάλης έκταση τον Φεβρουάριο σε όλη τη χώρα, από ξύλων ο πυκνός καπνός που είδαμε δυτικά εχθές της Θεσσαλονίκη. Ε, 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 είχε σκεπάσει, υπενθυμίζουμε το πρωί εχθές, Τη δυτική Θεσσαλονίκη, ένα μαύρο καπνό. Ε, Αποδείχθηκε ότι από καθαρισμό στρατοπέδου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, από κάυση ξύλων, κλαδιών και συναφών, από Κύπρο έκυψε ο μαύρος αυτός καπνός, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Παύλου Μελά. Υπουργείο Ανάπτυξη Χώρα Επενδυτικών Ευκαιριών η Ελλάδα, εκεί που δεν φτάνει το ΣΔΟΕ, 42 φορολογική παράδειση των Ελλήνων, Φιντελ Κάστρο, η Κούβα έχασε τον καλύτερό τη φίλο. Λίγο πιο δίπλα στην αυριανή Μακεδονία Στράκη, έρευνα για λαθρεμπόριο αλογίσου κρέατο στην Ελλάδα, ύποπτα ε, αρκετά σφαγεία στη χώρα μα. Οι εκλογέ θα γίνουν πριν από το τέλο τη τετραετία. Η δήλωση ανήκει στο Δημήτρη Παπαδημούλη. Αυτά από την αυριανή Μακεδονία Στράκη. Περνάμε τώρα στην Δημοκρατία Βορείο Πολείται η Γαδά και άλλα 27 κτίρια πια βγαίνουν στη βιτρίνα έξτρα μπόνους τους επενδυτές τα ενίκια για τα επόμενα 25 χρόνια. Τα... για... Ο... Τι συζήτησαν για απολύσει, οφειλέ και κόκκινα δάνεια οι πέντε υπουργοί, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Νέο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔΟ Στέλιο Σταυρίδη, τη ΕΙΔΑΠ μέχρι πρότινος, ο οποίο δεν πρόλαβε παρά τι εξαγγελίε του να μειώσει την τιμή του νερού. Άλλα θέματα από την Εφημερίδα Δημοκρατία, οι τελευταίε ελαμφρύνσει με τα εισοδήματα του 2012, τα κόλπα τη δήλωση. Θα δούμε μερικά χρήσιμα για τι φορολογικέ δηλώσει για φέτο, στι εφημερίδε που έχουμε κοντά μα. Κραυγή αγωνία των μαθητών τη Ιερισσού για τι κοινέ τρόμου. Ο Έλληνα που έπεσε στη φωτιά για να σώσει τρει Τούρκου. Χθε σα μεταδώσαμε την είδηση αυτή από την. Γερμανία λοιπόν μας ήρθε, ο ήρωας μετανάστης όπως ε, αναφέρεται στον τουρκικό τύπο. Ο Έλληνα λοιπόν Χρήστο Κύρογλου έβγαλε από φλεγόμενο σπίτι στη Στουτουγκάρδη τη γιαγιά, υπενθυμίζουμε και τα δύο εγγόνια τη τουρκική καταγωγή. Πρώτο σέλιδο, ε, σε όλο τον τουρκικό ε, τύπο από χθε ξεκίνησε στην εφημερίδα Χουριγέτ και σήμερα ο Έλληνα λοιπόν ήρωα, ε, όπως όπω τον αποκαλούν και τα γερμανικά μέσα από ό,τι ενημερωθήκαμε. Από... Η καταγωγή του είναι από, τις αίρες, από τι Σέρες, από ό,τι μάθαμε. Δεν δίστασε λοιπόν και όρμηξε στις φλόγες, δυστυχώ είχαμε νεκρούς στην πυρκαγιά αυτή και στην πολυκατοικία στη Στουτγκάρδη. Οι πρώτε 100 απολύσει από τι 400 στο μετρό, άλλο θέμα. Και μπαίνουμε στο εσωτερικό τώρα τη εφημερίδα Δημοκρατία για να σταματήσουμε στο θέμα που είδατε στι οθόνε σα, η ΑΟΣ τη Κύπρου στη Σύνοδο Κορυφή. Ένα από τα θέματα λοιπόν που πραγματεύεται η εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα. Το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν Συμφώνησαν να φέρουν Σαμαρά με Αναστασιάδη. Και λίγο πιο κάτω, κεραυνή από τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο προ του δανειστέ. Όχι μόνο δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του, αλλά πρότεινε και δραστικέ λύσει. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, λοιπόν, Χρυσόστομο, δήλωσε δυσαρεστημένο για τη στάση του που κρατάει η Τρόικα στι διαπραγματεύσει σχετικά με την Κυπριακή Δανειακή Σύμβαση. Υπέδειξε στην πολιτική ηγεσία να φανεί σκληρή απέναντι στου δανειστέ και πρότεινε την έξοδο τη χώρα από το ευρώ. Αν θέλουν να μα καταστρέψουν, να έχουμε το θάρρο να πούμε ότι μπορούμε να ζήσουμε και μόνοι μα με την Κυπριακή Λύρα που είχαμε προηγουμένω δήλωση μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κ. Χρυσότομο. Αυτά λοιπόν για τα όσα συμβαίνουν ε, στι σχέσει τη ε, Κύπρου με την Τρόικα. Η Τρόικα, από ό,τι φαίνεται, ε, με άγρε διαθέσει έχει πατήσει το πόδι τη στο νησί. Αλλάζοντα θέμα και σελίδα στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Ενημερωνόμαστε για ένα ενιδρύο κόσμημα το οποίο βρίσκεται στην Καστοριά. Είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων λοιπόν με δημικά είδη ψαριών και άλλους οργανισμούς. Βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται και ε, βλέπουμε μάλλον και την ε, ηχθειολόγο υπεύθυνη λειτουργία του ενιδρύου Καστοριά στην κυρία Λάτσιου. Είναι λοιπόν το μεγαλύτερο ενιδρύο γλυκών νερών των Βαλκανίων είναι στην Καστοριά, όπω σα είπαμε. Το Ιδρύο, λοιπόν, που λειτουργεί εδώ και μερικού μήνε, έπειτα από προετοιμασία δύο χρόνων, έχει καταστεί ήδη πόλο έλξη επισκεπτών, ειδικών και μη. Φιλοδο... Φιλοξενεί ενδυμικά είδη ψαριών των ποταμών και των λιμνών τη Ελλάδο, καθώ και μεγάλο αριθμό ξενικών ειδών που διαβιούν στι λίμνε τη χώρα μα. Το Ιδρύο αποτελείται από 49 δεξαμενέ, χωρετικότητα από 1 έω 1,6 κυβικά μέτρα. Μία προσωμείωση λοιπόν τη λίμνη τη Καστοριά και μία του ποταμού Αλιάκμονα. Η κάθε δεξαμενή αντιμετωπίζεται ω ένα ξεχωριστό κύκλωμα με μηχανικά φίλτρα και μηχανισμού οξυγόνωση του νερού. Φιλοξενούνται 38 είδη ψαριών γλυκού νερού, ενώ και οργανισμοί όπω οι νεροχελώνε, οι καραβίδε, οι τρίτονε κάνουν αισθητή την παρουσία του σε μεγάλε ποσότητε λοιπόν. Συναντώνται κυπρίνοι στο συγκεκριμένο ενιδρείο, τούρνε, πλατίκε και γουλιανοί. Όσον αφορά τώρα τα ενδυμικά είδη, ξεχωρίζουν το Ασπρόψαρο τη Υπήρου, η Πελεπονωσιακή Μπράνα, η Μακεδονική Μπράνα, το Τιλινάρι, ο ποταμοκέφαλο του Μοριά και ο ποταμοκέφαλο τη Παμβότιδα. Μερικά λοιπόν από τα είδη που θα συναντήσει κάποιο, αν θα επισκεφτεί την Καστοριά και φυσικά αυτό το ενηδρίο, κόσμημα όπω το χαρακτηρίζει, η εφημερίδα Δημοκρατία και μάλιστα πολύ εύστοχα. Λίγο πιο κάτω τώρα, η που έχει να κάνει με την Έδεσσα εθνική υπόθεση, η παραμονή του ΤΕΗ εκεί. Κλιμάκωση των αντιδράσεων για παραμονή του τμήματο μάρκετινγκ και διοίκηση λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονία στην Έδρα. Προχωρούν οι τοπικοί φορεί και στι Έρε κλιμακώνονται οι αντιδράσει αλλά και στη Νέα Μηχανιώνα, όπω ενημερωνόμαστε από του φοιτητέ. Φυσικά να υπενθυμίσουμε και την προσπάθεια που ξεκίνησε και ο Δήμαρχο Μεσολογίου από χθε για το ΤΕΗ Μεσολογίου, ο οποίο και αυτό ένωσε τι φωνέ του, όπω τουλάχιστον ενημερωνόμαστε, με αυτέ των φοιτητών. Ένα διήμερο συνέδριο λοιπόν στη Θεολογική Σχολή. Το συγκεκριμένο συνέδριο, του συγκεκριμένου συνεδρίου, αποσπάσματα θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τι επόμενε ημέρε από την τηλεόραση τη 4Ε. Σα είχαμε αναφέρει. Ε, το συγκεκριμένο, είχαμε σταθεί στο συγκεκριμένο συνέδριο και την προηγούμενη εβδομάδα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Τις επιφυλάξεις λοιπόν και τις ενστάσεις τους για το νέο πρόγραμμα σπουδών των θρησκευτικών που εφαρμόζεται πιλωτικά σε ορισμένα σχολεία της χώρας και αναμένεται να υλοποιηθεί συνολικά από τη νέα σχολική χρονιά διατύπωσαν θεολόγοι, παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, σχολικοί σύμβουλοι, καθηγητές και διδάσκαλοι αλλά και, και δάσκαλοι με συγχωρείτε, αλλά και ρεάρχες τη Εκκλησία, στο πλαίσιο του διήμερου λοιπόν αυτού Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα το μάθημα των θρησκευτικών τι προτάσει που πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο, τελειώνει τώρα σήμερα το απόγευμα, από το τμήμα τημαντική και Κοινωνική Θεολογία. Αρκετέ λοιπόν οι ενστάσει που διατυπώθηκαν σχετικά με το πρόγραμμα διδασκαλία των θρησκευτικών στα σχολεία τη πατρίδα μα. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία τι επόμενε ημέρε να δούμε αποσπάσματα. Τώρα, πριν αφήσουμε την εφημερίδα Δημοκρατία, μια φωτογραφία η οποία από ε, τη μία δημιουργεί χαμόγελα, ε, από την άλλη δημιουργεί προβληματισμό. Ε, ε, μια νέα μόδα λοιπόν, κατακτά. Την Ολλανδία, το σινεμά για μωρά. Μια φωτογραφία θα δούμε τώρα λοιπόν από αυτή τη νέα μόδα. Τα καθίσματα είναι ειδικά διαμορφωμένα, είναι άνετα, ευρύχωρα για να μπορούν οι γονεί να αλλάξουν πάνε στου μπόμπυρε και τα φώτα είναι χαμηλά για να μην ενοχλούνται τα βρέφη συνεφίλ. Αυτέ είναι λοιπόν συνθήκε παρακολούθηση τη ταινία κινηματογράφου που έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί όχι του ενήλικε αλλά τα μωρά που θέλουν να δουν μαζί με του γονεί του το φιλμ τη αρεσκία του. Η τάση λοιπόν αυτή έρχεται από την Ολλανδία, όμω εδώ υπάρχουν αρκετέ ενστάσει καθώ. Ε, λένε ότι τα βρέφη δεν θα πρέπει να παρακολουθούν ε, ούτε τηλεόραση αλλά ούτε και κινηματογραφικές οθόνες ε, σε τέτοια ηλικία. Ε, πολύ μετά, τον, την ηλικία των δύο ετών, μπορούν να βλέπουν και να επεξεργάζονται τις πληροφορίες που δίνει είτε η τηλεοπτική είτε η κινηματογραφική οθόνη. Έτσι λοιπόν έρχονται να αντικρούσουν αυτή τη νέα μόδα οι επιστήμονες, λένε πως δεν είναι κάτι τέτοιο σωστό, παρά λοιπόν τη χαρά των δύο γονέων, καταλαβαίνουμε, των γονέων μάλλον, καταλαβαίνουμε ότι ε, ίσως να μην είναι τόσο καλά τα πράγματα για τον πόμπυρα και για το, ε, για το μικρό παιδί, ε, όσον αφορά τουλάχιστον τα μάτια του, αλλά και τον εγκέφαλό του. Οι νέες μόδες λοιπόν, αυτές οποίε ε, συνεχώς κατακτούν την, τον κόσμο και αντιγράφει μία χώρα την άλλη ε, συνεχώς αυτά τα πράγματα, που μπορεί να τη δούμε σύντομα αυτή τη μόδα και στην χώρα μας, ίσως τελικά να μην έχει μελετηθεί όπως θα έπρεπε. Αφήνουμε την εφημερίδα Δημοκρατία Βορείο Ελλάδος. Πάμε στη Μακεδονία τώρα. Συναγερμό για εισπράκτορε είναι ο πρωτοσέλιδο τίτλο τη εφημερίδα. Στόχο να παταχθεί η φοροδιαφυγή και να αυξηθούν τα έσοδα. 4.100 φοροκυνηγού αναζητά το Υπουργείο Οικονομικών. Για να του προσλάβει φυσικά και να εισπράττουν τα χρέη, να γεμίζουν το ταμείο του κράτου. Στόχο λοιπόν να παταχθεί όπω διαβάζουμε και η φοροδιαφυγή. Υπουργείο Υγεία. Στον Ισαγγελέα οι παράνομε εξαγωγέ φαρμάκων. Στα χέρια του Ισαγγελέα βρίσκονται από χθε οι φάκελοι με τα στοιχεία για το κύκλωμα των παράνομων εξαγωγών φαρμάκων που φέρατε να έχουν στήσει 700 φαρμακεία και 5 φαρμακοποθήκε, αφήνοντα ακάλυπτη την ελληνική αγορά. Μαραθώνια σύσκεψη, συμφωνία ανάσα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Σα το είπαμε και στην αρχή λοιπόν, από ό,τι φαίνεται οι εκπρόσωποι τη Τρόικα ε, βάζουν νερό στο κρασί του. Θεσσαλονίκη αστυνομικό ξέχασε να δηλώσει περιουσία 1,19 εκατομμυρίων ευρώ. Ε, δεν ξέχασε φυσικά να τη δηλώσει. Ε, μια περιουσία λοιπόν ενό και πλέον εκατομμυρίου ευρώ, την οποία είχε δημιουργήσει από εταιρεία που είχε στήσει στο διαδίκτυο ε, για ποδοσφαιρικό στοίχημα και είχε την έδρα τη στο εξωτερικό. Ο αστυνομικό αυτό λοιπόν ε, πιάστηκε, είναι στα χέρια των αρχών και. Θα δούμε από εδώ και πέρα ποια θα είναι η εξέλιξη και αν θα επιστρέψει τελικώ τα χρήματα αυτά που θα έπρεπε κανονικά να επιστρέψει, να δώσει ω φόρου στο ελληνικό δημόσιο. Από τον Αρκτούρο Βοτανική Κήπη σε σχολεία και ιδρύματα, το είδαμε και χθε το συγκεκριμένο. Δήμο Θέρμη, lifting σε δρόμου, πεζοδρόμια και δίκτυα. Σε εργοτάξιο λοιπόν μετατρέπεται το κέντρο του Δήμου Θέρμη λόγω των εκτεταμένων έργων ανάπλαση των πεζοδρομίων και των γύρω κοινόχρηστων χώρων. Αντιπαράθεση για τι κουριέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο δεν μεταδόθη τελικώ απευθεία σύνδεση ω ήθιστε από τη δημοτική τηλεόραση. Εχθέ από το διαδίκτυο μεταδόθηκε. Είχαμε πάρα πολλέ αντικλήσει εκεί. Πολλέ διαφωνίε, διαμαρτυρίε κατοίκων ε, κατά των μεταλλίων, αλλά και όσων υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη επένδυση. Μια ε, καταθέσεις καταθέσει, ε, ομιλίε δημάρχων, αντιδημάρχων υπέρ των μεταλλίων, αλλά και κατά των μεταλλίων. Πάρα πολύ σημαντικά τα όσα υπόθηκαν και ε, 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 εκεί. Εχθές και θα τα δούμε και στι επόμενες Εφημερίδε, αλλά και τις επόμενες Ημέρες ως ε, δημοσιεύματα σίγουρα σε πολλές εφημερίδες της πατρίδα μας. Δήμος λοιπόν, lifting σε δρόμους, πεζοδρόμια και δίκτυα. Έργα λοιπόν, κλειστή οδός ταβάκι λόγω έργων ανάπλασης. Σε εργοτάξιο μετατρέπεται το κέντρο του Δήμου Θέρμης εξαιτία των εκτεταμένων έργων ανάπλαση των μεσοδρομίων και το γύρο κοινό χώρων με στόχο την αισθητική αναβάθμιση του οικισμού. Λόγω των εργασιών, η Δημοτική Αρχή προχωρά από σήμερα στον ολικό αποκλεισμό του βασικού οδικού άξονα τη οδού Ταβάκη από το ύψο του πρατηρίου Γρόν Καυσίμων μέχρι την κεντρική πλατεία Παραμάνα. Ένα καινούριο κυκλικό κόμβο θα κάνει την εμφάνισή του εκεί στην συμβολή των οδών Ταβάκη και Πετρούλα, όπου θα γίνεται είσοδο στον οικισμό τη Θέρμη από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Πολυγύρου. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πεζοδρόμια τη οδού Ταβάκη, αυξάνεται το πλάτο, κατασκευάζονται ράμπε για άτομα με ειδικέ ανάγκε και παιδικά καροτσάκια, να θα τοποθετηθεί και οδηγό για άτομα με προβλήματα όραση. Αρκετά λοιπόν τα όσα θα γίνουν εκεί στην Θέρμη και όσοι. Ε, ε, είστε κάτοικοι τη περιοχή, αλλά όσοι Διέρχεστε από αυτού του δρόμου καθημερινά, οπλιστείτε με υπομονή, καθώ ίσω να έχουμε ε, αρκετό μποτιλιάρισμα τι επόμενε ημέρε. Άλλο δημοσίευμα από την εφημερίδα Μακεδονία, τώρα, στον 8ο Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρική, μα μεταφέρει η εφημερίδα τη Νότια Ευρώπη. Έλληνε ΕΦ, πρωταθλητέ σε διακρίσει. Αυτό είναι ο τίτλο του δημοσίευματο. Πρωταθλητέ λοιπόν σε βραβεία αναδείχτηκαν οι Έλληνε σεφ στον 8ο Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρική Νότια Ευρώπη, που διεξήχθη στο πλαίσιο τη 22η ε, DETROP, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην καταστάσει τη Χελέξπο ΔΕΘ. Καθώ απέσπασαν συνολικά οι Έλληνε λοιπόν 148 διακρίσει, αφήνοντα σε μεγάλη απόσταση τι αποστολέ των ξένων κρατών. Στο τετραήμερο λοιπόν αυτό, ε, αυτόν διαγωνισμό, ε, ήταν από τι 7 έω και τι 10 Μαρτίου, Διήρκησε. Συμμετείχαν 16 χώρες, 500 διακεκριμένοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σχολές μαγειρικής, πρώτη σε χρυσά μετάλλια αναδείχτηκε η Σερβία με 9 χρυσά μετάλλια, δεύτερη η Ρωσία με 8 χρυσά μετάλλια και τρίτη η Ελλάδα με 6 χρυσά μετάλλια. Η Ισπανία βγήκε πρωταθλήτρια στις κατηγορίες καλύτερη ομάδα στο άγνωστο καλάθι και καλύτερη ε, junior ομάδα με τους νεαρούς μικρούς σεφ να κάνουν Τη διαφορά να ξεχωρίζουν σε αυτόν τον ε, πραγματικά όμορφο διαγωνισμό, από όπου και η φωτογραφία βλέπετε πραγματικά από όλε τι χώρε. Ε, πόσοι σεφ μαζεύτηκαν ε, εδώ στη Θεσσαλονίκη! Είπαμε ότι οι συμμετοχέ ξεπέρασαν ε, το, τα όσα ε, περίμεναν οι διοργανωτέ. Και ε, η Ελλάδα λοιπόν κατέκτησε την τρίτη θέση, 148 συνολικά διακρίσει, 500. Ηταν όλοι οι ΣΕΦ που συμμετείχαν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Αφήνουμε και αυτή τη σελίδα από την εφημερίδα Μακεδονία. Γυρνώντα, θα σταματήσουμε ε, στη συμφωνία αυτή ε, με την Τρόικα τη κυβέρνηση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ε, η καλή είδηση, καθώ τι προηγούμενε ημέρε είδαμε ότι ε, ίσω τελικώ να, ε, να μην δέχονταν τι συγκεκριμένε ρυθμίσει. Μετά λοιπόν από μαραθώνια σύσκεψη, ελπίζουμε βέβαια ο συντελεστή τον οποίο θα εφαρμόσουν ε, το, ε, το, για τα το εισοδηματικά κριτήρια αλλά και τα, τα επιτόκια να είναι ο χαμηλότερος δυνατός. Αυτός, αυτό περιμένουμε άλλωστε ε, απόψε να ανακοινωθεί. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίε, η Τρόικα δεν διαφωνεί ω προς το εισοδηματικό κριτήριο των 25.000 ευρώ, ενώ για το επιτόκιο η ελληνική πλευρά ζητούσε να είναι 1,5% σταθερό, η Τρόικα φαίνεται πω ζητά 1,5% κειμενόμενο. Θα δούμε τώρα τι ακριβώ θα γίνει. Ελπίζουμε βέβαια το καλύτερο να γίνει για όλου του Έλληνε ε, οι οποίοι έχουν ε, δάνεια και είναι υπερχρεωμένα. Φυσικά, ίσω η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων σήμερα. Και να έχουμε σύντομα καλά νέα. Λίγο μια ανακούφιση ότι χρειάζονται τα ελληνικά νοικοκυριά είναι γεγονό. Πριν αφήσουμε την εφημερίδα Μακεδονία, ενημερωνόμαστε πω στη Νεάπολη και στι το Δήμο Νεάπολη, Σικέων, θα μένουν ανοιχτοί και το απόγευμα οι παιδικοί σταθμοί. Χέρι βοηθεία λοιπόν στην εργαζόμενη μητέρα δίνει ο Δήμο Νεάπολη Οικαιών, προχωρά στην υλοποίηση ενό νέου πιλωτικού και πρωτοποριακού προγράμματο που αφορά τα παιδιά προσχολική ηλικία, παρέχοντα στη σημερινή οικογένεια μια επιπλέον υποστήριξη να ανταπεξέλθει στι υποχρεώσει τη καθημερινότητα. Πρόκειται για το πρόγραμμα απογευματινή φύλαξη και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά που φιλοξενούνται στου δημοτικού, παιδικού και ευρεφονιπιακού σταθμού. Το πρόγραμμα πρόκειται να λειτουργήσει εντό του Μαρτίου και ω το τέλο τη σχολική χρονιά σε τρει παιδικού σταθμού και συγκεκριμένα στου παιδικού τοπικού σταθμού στη Δημοτική Ενότητα Σικαιών, Μητροπόλεο στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολη και Γρυπάρη στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων. Η ώρα λειτουργία θα είναι καθημερινά από τι 4 το απόγευμα έω τι 8 το βράδυ και αρκετέ οι δραστηριότητε που περιλαμβάνονται εκεί. Μια μεγάλη και σημαντική λοιπόν βοήθεια από τον Δήμο Νεάπολη Σικαιών. Στη Βόλβη τώρα, στον Δήμο Βόλβη, θα μα μεταφέρει το επόμενο δημοσίευμα. Εκπαιδεύτηκαν εκεί πεταλωτέ για υποειδή ε, εργασίας. Δείτε λοιπόν, πραγματικά κάτι όμορφο έγινε εκεί. Οι λοιπόν υποειδών ε, εργασία, άλογα γαϊδούρια και ημίων λοιπόν, και πεταλωτέ ε, ιδιοκτήτε αλόγων γαϊδουριών και ημίωνων και πεταλωτέ από όλη την Ελλάδα παρακολούθησαν στι 8 και 10 Μαρτίου ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο που οργάνωσε η ελληνική μη κερδοσκοπική φιλοζωική οργάνωση Άνεμα Action το πρώην ελληνικό ταμείο Μέρινα Ζών, με την υποστήριξη του Δήμου Βόλβη στο Σταυρό Θεσσαλονίκη. Οι εργασίε λοιπόν του σεμιναρίου παρήχαν θεωρητική εκπαίδευση στην αίθουσα του αγροτικού δασικού συνεταιρισμού Σταυρού και διήμερη πρακτική άσκηση στον εξονυχισμό και στο πετάλωμα σε χώρου σε σταυλισμένων σταυλισμένο βέβαια υποειδών ε, στο Σταυρό Πάντα της, ε, του νομού του Δήμου Βόλβης, με συγχωρείτε. Εκεί λοιπόν ένα πραγματικά όμορφο ε, σεμινάριο πραγματοποιήθηκε, μια εκπαίδευση που... Είναι λίγο διαφορετική από τι υπόλοιπε. Όπω επίση, ε, μια και είμαστε στην περιοχή και μιλούμε για την περιοχή, κάτι άλλο το οποίο αλλιεύσαμε το διαδίκτυο, ο φυσιολατρικό ορειβατικό σύλλογο Σταυρού, ε, μια και μιλάμε για το Σταυρό λοιπόν, θα προχωρήσει σε μια πρωτότυπη και αξιόλογη ποδηλατική διάσκηση. Θα πραγματοποιηθεί αυτέ τι ημέρε από ένα μέλο του ε, συγκεκριμένου ορειβατικού συλλόγου. Ε, ετοιμάζεται λοιπόν για μια ποδηλατική διάσκεψη τη Ευρώπη από τη Βαλτική θάλασσα στο Αιγαίο, με σκοπό την ενίσχυση εθελοντικού οργανισμού. Αφετηρία θα είναι είναι το Ροστόκ στην Βαλτική Θάλασσα και τερματισμό ο Σταυρό του νομού Θεσσαλονίκη. Αυτά λοιπόν από την περιοχή. Πάμε τώρα στον τύπο Θεσσαλονίκη. Πρωτοσέλιδο τίτλο. Ο λαό μίλησε, ο Δήμο σιώπησε. Οι σκουριέ πρώτο θέμα για το Δήμο Θεσσαλονίκη. Λίγο πιο πάνω, όχι στην κυριαρχία τη Τρόικα, ο... και ο Πρωθυπουργό το προτείνει λοιπόν. Οι δαίμονες πολέμου δεν έφυγαν ποτέ από την Ευρώπη. Η δήλωση ανήκει στον Ζαν Κλοντ Juncker, τον επικεφαλή του Eurogroup. Στη συνέντευξη που παραχώρησε. Σα είπαμε χθε και άλλο απόσπασμα τη συνέντευξη αυτή, μέσα στην οποία ε, ο κύριος Γιούγκερ αναφέρει ότι στην, ε, η Ελλάδα, ε, δεν φέρθηκαν μάλλον καλά στην Ελλάδα οι δανειστέ μέχρι στιγμή. Μέγαρο μουσική 4.000 χρόνια ελληνικών οργάνων. Θα το δούμε αυτό το θέμα στο εσωτερικό τη εφημερίδα ευθύ αμέσω. Πάμε τώρα λοιπόν για να σταθούμε σε αυτό, καθώ έχει και αυτό την σημασία του και την ιδιαίτερη αξία του. Ελληνικά μουσικά όργανα από το 2000 π.Χ. λοιπόν έως το 2000 χριστών ε, Μία σημαντική ε, έκθεση ε, σε έκδοση λοιπόν που θα παρουσιαστεί απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη. Οι πρωτότυπες λοιπόν μελέτες για τα ελληνικά μουσικά όργανα με ζωή 4.000 χρόνων Τη μουσική, τα προβλήματα που προκύπτουν κατά περίπτωση, ειδικέ οπτικέ αντιμετώπιση των μουσικών οργάνων με το βλέμμα τη αρχαιολογία και αρχαιογνωσία, τη φιλολογία και κατασκευή του ήχου που εκπέμπουν, τη ακουστική του και των άλλων που έχουν υποστεί ανά του αιώνε και τι εποχέ, με περιέχει ο συλλογικό αυτό τόμο Ελληνικά μουσικά όργανα που εκδίδει το Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και θα παρουσιαστεί απόψε στι 7 στο Μέγαρο Μουσική Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό ο τόμο, στον οποίο θα παρουσιαστεί πραγματικά μια ε, μεγάλη πορεία των ελληνικών μουσικών οργάνων, ελληνικά μουσικά όργανα τα οποία ανάγονται, στον, ε, όπως βλέπετε και εσείς, στον δεύτερο αιώνα π.Χ. υπάρχουν και αναφορές για ακόμη παλαιότερα ε, όργανα. Μια καλέστε λοιπόν έκδοση μέσα στην οποία μπορεί κάποιο να μάθει πάρα πολλά για την ελληνική πραγματικότητα του τότε αλλά και του σήμερα όσον αφορά πάντα τα μουσικά όργανα. Αυτά και από τον τύπο Θεσσαλονίκη. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα: θα πάρουμε μια ανάσα. Θα δούμε ε, τι θερμοκρασίε πόλεων αργά απόψε τη νύχτα, αλλά και για αύριο. Έχουν ιδιαίτερη σημασία, σα είπαμε και στην αρχή, αύριο ε, στην Νότια Ελλάδα ε, θα δείτε ε, σε πολλέ περιοχέ θα αγγίξει του 26 βαθμού Κελσίου. Αρκετή η ζέστη ηλιοφάνεια στι περισσότερε ε, περιοχέ τη χώρα μα και θερμοκρασίε που θυμίζουν ε, ίσω και καλοκαίρι. Ε, Επίση θα δούμε και το σαν σήμερα. Τι συνέβη λοιπόν σαν σήμερα, 12 Μαρτίου. Είδατε λοιπόν και ενημερωθήκατε και για την παρουσία τη 4 έψων στα κοινωνικά δίκτυα. Να διορθώσουμε λίγο αυτό που είπαμε προηγουμένω. 26 βαθμού Κελσίου είπαμε στην Νότια Ελλάδα, 23 είναι. Βέβαια, στον ήλιο η θερμοκρασία θα είναι λίγο υψηλότερη. Οπότε δικαιολογούμαστε να ανεβάζουμε λίγο τη θερμοκρασία εκεί στην Κρήτη, να μα συγχωρέσουν οι φίλοι μα κριτικοί που μα βλέπουν. Τώρα πάμε στι αθηναϊκέ εφημερίδε. Ξεκινούμε αλφαβητικά από την Αυγή. Ε, πρώτο τίτλο εδώ, τελευταία ζαριά του Σαμαρά. Για τον Πρωθυπουργό, λοιπόν, το τη Δημοκρατία, τη Αυγή, με συγχωρείτε, ακριβώ από πάνω Αλέξη Τσίπρα, κυβέρνηση λαϊκή ενότητα και κοινωνική σωτηρία. Ο Ευάγγελο Βενιζέλο πάει για υπουργό, δείχνοντα για πόρτα εξόδου, την πόρτα εξόδου στον Φώτη Κουβέλη. Κυβερνητικοί διαγωνισμοί, ο υπέτυτλο που διαλέγει η Αυγή. Χρυσάφι είναι η Λαοθάλασσα, από τη συγκέντρωση ε, κατά των μεταλλίων που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Και η Αθηνά ξεπίδησε από τα ΓΕΚ ΑΚΜΗ, άλλο ένα θέμα το οποίο είναι σήμερα στην επικαιρότητα. Κλιμακώνονται οι αντιδράσει στο σχέδιο και η μελέτη λοιπόν, αποτύπωση του ακαδημαϊκού χάρτη, το οποίο δόθηκε σε ιδιωτικό ε, όμιλο ε, και το συζητούν επίση ε, και στην Βουλή, από ό,τι ενημερωθήκαμε. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Βραδινή. Απολύσει. Ποιοι, πόσο, πώ και πότε αποχωρούν. Ε, αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα τη κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο. Το σχέδιο κινητικότητα λοιπόν διαθεσιμότητα περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο μεγάλε δεξαμενέ: την κατάργηση συγχώνευση οργανισμών και την αξιολόγηση των φορέων που βρίσκονται κάτω από την κεντρική κυβέρνηση. Κατά συνέπεια. Οι εν λόγω δεξαμενέ είναι και αυτέ που θα οδηγήσουν χιλιάδε υπαλλήλου εκτό δημοσίου, διαδικασία που χρονικά τοποθετείται εντό του 2014. Αναστολή καταβολή 18.228 συντάξεων. Απόφαση του Υπουργού Εργασία του κυρίου Βρούτσι. Πρόκειται για συνταξιούχου ε, ε, όλων των ταμείων, ε, μια λεπτομέρεια ακόμη να πούμε, που δεν απογράφηκαν όπω σα είπαμε. Αντώνη Σαμαρά, συντελεστή 15% για τι επιχειρήσει. Σήμερα ο Πρωθυπουργό στι 6 το απόγευμα συναντάτε με την Τρόικα. Δηλώσει εισοδήματο σε νέα τρόποι για να μειώσετε τον φόρο, όλε οι δαπάνε που εκπίπτουν. Γερμανία, ο Έλληνα που διέσωσε τρει Τούρκου, έβγαλε. Για γιαγιά και τα δύο εγγόνια από κεγόμενο σπίτι στην Στουτγκάρδη. Κυβέρνηση Τρόικα συμφώνησαν για δάνεια και ληξιπρόθεσμα. Θα περιμένουμε λοιπόν τις επίσημε ανακοινώσει για να σας ενημερώσουμε και εμείς. Πάμε τώρα στο έθνος. Το έπος της διαφθοράς συνεχίζεται από το σέλιδος τίτλους της εφημερίδας. Αποκαλύψεις που σοκάρουν για τη λερναία ύδρα του μαύρου χρήματος, ο υπέρτιλος και οι Σοβίτε πληρώνει το δημόσιο, και τα δικάστηκαν για δολοφονία, αλλά το πειθαρχικό δεν, είναι ακόμη, δεν έχει ακόμη συνεδριάσει. Ε, αναφέρεται σε, στην περιοχή του Παγκαίου, από εκεί έρχεται η συγκεκριμένη ε, είδηση και οι Σοβίτε έχουν καταδικαστεί για τον θάνατο, για, τον, για τη δολοφονία του Δημάρχου Παγκαίου. Μαύρη σοδιά 222,5 εκατομμυρίων από 48 αγρότε, 13 καυτοί φάκελοι για φάρμακα στον Ισαγγελέα, στη δικαιοσύνη το φαγωπότη τη ΕΡΤ. Άλλα θέματα από το έθνο, διχασμό των ΣΥΡΙΖΑ για τι συμμαχίε, σε διαθεσιμότητα από το Μαξίμου Μανιτάκη, πυρετό συσκέψεων με Τρόικα. Αντώνη Σαμαρά, ενιαίο φόρο 15% για τι επιχειρήσει. Στο εσωτερικό τώρα του έθνου θα πάμε. Εδώ θα σταματήσουμε σε είδηση που έχει να κάνει με υποτροφίε και με μια οικονομική ενίσχυση που δίνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σταματούμε λοιπόν για να ενημερωθούμε στην σελίδα αυτή του ειδικού ένθετου για την εργασία τη εφημερίδα. Υποτροφίε για 12 φοιτητέ και οικονομική ενίσχυση σε άλλου 6 προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Τα έξοδα των παραπάνω ενισχύσεων θα καλυφθούν από τα έσοδα των κληροδο, κληροδοτημάτων Γεωργίου Βάρκα. Παναγιώτα και Ισμήνη Κοντίδου και Γεωργίου Ελευθερία Τρέκα ή Τρικασούλα και Λαμπρινή Λίνα Αθανασούλα. Οι υποτροφίε λοιπόν αυτέ θα είναι 10 στον αριθμό, οι υποτροφίες του Γεωργίου Βάρκα, όπως ενημερωνόμαστε, θα, τι θα τις χορηγήσει από τα έσοδα του κληροδοτήματος το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. η υποβολή των αιτήσεων θα είναι έω τι 12 Απριλίου. Ακριβώ από κάτω ενημερωνόμαστε και για τι υπόλοιπε υποτροφίες και τι ακριβώ θα γίνει και η οικονομική ενίσχυση, σε τι ποσό θα φτάσει. Το καλό θα είναι λοιπόν όσοι, όσοι ενδιαφέρεστε και θα μπορείτε να πάρετε αυτέ τι υποτροφίες και την οικονομική ενίσχυση, να απαιτανθείτε φυσικά στην επίσημη ιστοσελίδα που έχει το Πανεπιστήμιο για αυτή την υπόθεση, τα www.klearοδοτήματα.web.out.gr. Εκεί θα ενημερωθείτε λοιπόν, υπενθυμίζουμε πως η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει μέχρι και τις 12 Απριλίου. Τελευταία ημέρα λοιπόν και όσοι θέλετε μπορείτε να ενημερωθείτε πρώτα από εκείνη την ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό. Πάμε στον ελεύθερο τύπο τώρα. Σκληρό παζάρι για την ρύθμιση χρεών, ο πρωτοσέλιδος τίτλος του ελεύθερου τύπου για σήμερα. Κοντά σε συμφωνία με την Τρόικα για 48 δόσει. Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη πίεση. Μήνυμα Σαμαρά στην Τρόικα αλλά και δέσμευση για μείωση φρολογία επιχειρήσεων στο 15%. Ο Έλληνα ήρωα που έσωσε την τουρκική οικογένεια. Ε, βλέπουμε πω πρωταγωνιστεί σήμερα η είδηση σε όλε τι εφημερίδε. Ε, φυσικά έρχεται από τη Γερμανία, σε πυρκαγιά λοιπόν στην Στουντγκάρδη. Υπενθυμίζουμε πω έγινε το συγκεκριμένο. Άλλα θέματα. Τι αναφέρει το βούλευμα για του 19 κατηγορουμένου, πακτολό εκατομμυρίων γύρω από τι μίζε του Άκη. Από την Ειδάπ στα βαθιά νερά του Ταϊπέδ, ο τέλειο Σταυρίδη. Και πάμε στο εσωτερικό του ελεύθερου τύπου. Εδώ θα σταθούμε στα δικαιολογητικά. Που μειώνουν το φόρο ε, ε, εισοδήματο, ποια έξοδα πρέπει να δηλώσουν φέτο στην εφορία, μισθωτή, συνταξιούχοι και λοιποί φορεί, φυσικά, ε, και οι λοιποί μάλλον φορολογούμενοι, για να περιορίσουν τι τελικέ επιβαρύνσει του. Έχουμε τον ε, ε, σχετικό πίνακα, τον οποίο θα ρίξουμε μια ματιά. Οι δαπάνε λοιπόν που εκπίπτουν κατά 10% και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ε, για φέτο τουλάχιστον αυτά, ποιε αποδείξει <σ sponges> δεν αναγνωρίζονται για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ. Κίνδυνο κατασχέσεων και για χρέη κάτω από 300 ευρώ. Τα σημεία που ξεχωρίζουμε στο δισέλιδο αυτό ρεπορτάζ. Οι δαπάνε λοιπόν που εκπίπτουν κατά 10% και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Έξοδα για ιατρικέ επισκέψει και εξετάσεις, αποδείξει από του ιατρού και τα διαγνωστικά κέντρα. Για τι εισπραχθήσει αμοιβέ. Έξοδα νοσοκομιακή περίθαλψη, έξοδα νοσηλεία, έξοδα για την απασχόληση νοσοκόμου, υπάρχουν φυσικά και ε, υποκατηγορίε για τι ε, βεβαιώσει που απαιτούνται, ποιε αποδείξει θα περάσουν. Έξοδα αγορά γυαλιών όραση ή φακών επαφή ή ακουστικών βαρικοεία, η απόδειξη ίσπραξη, ένα παράδειγμα χρειάζεται, και η βεβαίωση του ιατρού. Ειδικέ δαπάνε περίθαλψη αναπήρων παιδιών, νοσηλεία, εισφορέ σε ταμεία ασφάλιση, δωρεέ χρηματικών ποσών στο δημόσιο. Τόκι στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτη κατοικία, ασφάλιστρα ζωή ατυχημάτων ή ασθενεία, ποσό διατροφή που κατέβαλε ο σύζυγος ο ένα ο σύζυγο τον άλλον, ενίκεια και κύρια κατοικία, αποδείξει ύσπαξη των ενοικίων που έχουν εκδοθεί από τον ιδιοκτήτη λοιπόν του ακινήτου. Αντί των αποδείξεων, μπορεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ε, από την οποία πρέπει να προκύπτει το ποσό των καταβληθέντων ενοικίων, τα στοιχεία και ο αριθμό φορολογικού μητρώου των εκμισθωτών. Αυτό για τα ενίκια, ίσω να είναι η τελευταία χρονιά ε, για την οποία ισχύει η φετινή. Τα ενίκια λοιπόν κατοικιών, ε, ίσως ίσω από τον χρόνο, αν όχι ίσω, ε, έχει κλειδώσει μάλλον αυτό το μέτρο, δεν θα ισχύουν, δεν θα ε, ισχύουν αυτέ οι δαπάνε, δεν θα εκπίπτει φυσικά κατά 10% όπω ισχύει ε, φέτο. Από τον χρόνο αυτό όμω που. Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, θα αλλάξει και το σύστημα των αποδείξεων, ίσω να καταργηθεί το σύστημα των αποδείξεων. Κάτι το οποίο είχαμε ακούσει και πέρυσι. Άλλωστε, όμω τελικά ισχύει και μάλιστα κανονικά για φέτο. Η Ελλάδα αύριο τώρα. Ρίξει με Τρόικα το χαρτί Σαμαρά. Πλήρε αδιέξοδο ε, υπό την απειλή των μέτρων. Ο υπέρτιβλο του πρώτου θέματο τη εφημερίδα για σήμερα. Πώ και πότε θα γίνονται οι κατασχέσει τη εφορία, στα 10 καυτά σημεία που παίρνουν σπίτια και χωράφια. Όλα για τα χρέη, ρυθμίσει οφειλών με υπεύθυνη δήλωση. Τι ζητεί η Τρόικα από εφορία ταμεία, είναι αυτό που είδαμε και προηγουμένω, ότι με μια υπεύθυνη δήλωση θα μπορεί κάποιο να δηλώνει τα εισοδήματα, τα ενίκια μάλλον που καταβάλει και έτσι να καλύπτεται αναφορικά πάντα με τη φορολογική του δήλωση. Υπάρχουν και άλλε κατηγορίε για τι οποίε μπορεί να κάνει αντίστοιχα. Γύρω-γύρω όλοι και στη μέση η Αθηνά, πανελλαδική εξέγερση, ε, γράφει η εφημερίδα Ελλάδα αύριο. Και πάμε στο εσωτερικό τώρα, στη στήλη για την Βόρεια Ελλάδα. Εδώ θα σταματήσουμε σε μια έκκληση από τους ξενοδόχους της Χαλκιδικής. Η ένταση στην περιοχή κάνει κακό στον τουρισμό της Χαλκιδικής, γράφει η Ελλάδα αύριο στον υπέτιτλο. Η έκκληση λοιπόν που έρχεται από τους ξενοδόχους. Όσο η κατάσταση μυρίζει ακόμη μπαρούτι στη Χαλκιδική, τόσο ανησυχούν οι ξενοδόχοι τη περιοχή, οι οποίοι εν ώψη τη νέα τουριστική περίοδου εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Μπορεί η Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής να έχει ταχθεί ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή κατά τη επένδυσης για καθαρά περιβαλλοντικού λόγου, ωστόσο καταδικάζει τα βία επεισόδια και τι συγκρούσει που μόνο πλήγμα αποτελούν για την εικόνα του πιο τουριστικού νομού τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτά λοιπόν από του ξενοδόχου, ακραίε αντιδράσει με κλείσιμο δρόμων, ξενοδοχείων και ολόκληρων περιοχών, μόνο καταστροφικέ μπορεί να είναι για όλου μα, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση τη τοπική αρμόδια ένωση. Αυτά λοιπόν από την Χαλκιδική. Αφήνουμε την Ελλάδα αύριο, πάμε στην ελευθερωτυπία. Παιχνίδια για δόσει και χαράτσι. Ο πρωτοσέλιδο τίτλο τη εφημερίδα. Μήνυ υπουργικό με την παρουσία τη Τρόικα χωρί συμφωνία. Ο υπέτιτλο. Σε απολογία για ξέπλυμα, ο εκδότη Αντώνη Δελατόλα. Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών. Οι διαδρομέ εκατομμυρίων μέχρι τον Άκη. Άλλα θέματα λίγο πιο κάτω στην εφημερίδα. Καρφώνουν του μεγαλο... μεγαλοεργολάβου η Επιτροπή ε, Ανταγωνισμού. Πάμε τώρα στο εσωτερικό τη εφημερίδα. Εδώ θα, σε, θα σταθούμε. Σε τρει ε, μικρέ αλλά πολύ ενδιαφέρουσε ειδήσει. Τα παιδιά του Ελίτ είναι ο τίτλο ε, του πρώτου δημοσιεύματο, το οποίο θα σταθούμε εδώ στην τελευταία σελίδα τη ε, Ελευθερωτυπία. Ενημερωνόμαστε λοιπόν για είδηση που έρχεται από την ε, Λέσβο, από το νησί του Ελίτ, στο Δημοτικό Σχολείο Παπαδού, λοιπόν, το πρώτο βραβείο ε, σε διαγωνισμό. ...ποίησης. Το βραβείο Ποιήση και μάλιστα πρώτο ε, κατέκτησαν οι μαθητέ τη 5η τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παπάδου του χωριού από όπου κατάγεται ο Δυσσέα Ελίτη. Ο λόγο για τον διεθνή διαγωνισμό Ποιήση Καστέλο Ντιντουίνο, που έγινε στην Τεργέστη τη Ιταλία, στην πόλη όπου και θα πραγματοποιηθεί η τελετή βράβευση στι 24 Μαρτίου. Ο διαγωνισμό λοιπόν πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εσωτερικών ε, της, και Νεότητα τη Ιταλία. Από μία σειρά φορεί τη Ιταλία και οι αξιολογητέ ήταν φιλόλογοι αλλά και πανεπιστημιακοί που έχουν σχέση με την πίεση. Από αυτή την κριτική επιτροπή, το ποίημα των μικρών μαθητών που υποβλήθηκε κατόπιν παρακίνηση του διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου ε, Παπάδου, Γιώργου Ζορμπά, με τίτλο Όνειρα παιδιών, κρίθηκε ω το καλύτερο και το βλέπουμε ακριβώ δίπλα από την φωτογραφία, το φωτογραφικό αυτό στιγμιότυπο από την τάξη ε, του μικρού αυτού χωριού εκεί στην Λέσβο. Το ποίημα λοιπόν που έγραψαν οι μαθητέ του Παπάδου όνειρα παιδιών. Ε, ας Α διαβάσουμε λίγο δύο γραμμέ. Έχουν το δικό της, τη δική τη αξία. Βίνω γράφω για να βρω τη λέξη που ταιριάζει στον κάθε μου αδερφό. Είναι η γλώσσα αυτή που μου οδηγεί για τον καθένα μα ξεχωριστή. Είναι η δημιουργία και ίσω τεχνολογία μέσα στα βλάκια του μεγάλου κόσμου. Στι αυλέ των σχολείων και στου κήπου, τα παιδιά παίζουν και γελούν. Ονειρεύονται από το πουθενά ποδήλατα, άσπρα και φανταχτερά, με ολόχρησα φτερά. Κάπω έτσι λοιπόν ξεκινάει. Η πρώτη στροφή ήταν του πείματο. Οι μαθητέ λοιπόν τη 5 τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παπάδου ε, Λέσβο μα. Ε, ε, έχουν δημιουργήσει αυτό το ε, πείμα και βραβεύτηκαν λοιπόν με το πρώτο βραβείο. Η τελετή βράβευση, επενθυμίζουμε υπενθυμίζουμε, στι 24 Μαρτίου θα γίνει εκεί στην Ιταλία, στην Τεργέστη. Λίγο πιο κάτω τώρα η κριτική διατροφή κατακτά και το Κίεβο. Και στην Ουκρανία, λοιπόν, μετά την Ευρώπη, η κριτική διατροφή και γνωρίζει φυσικά τη αναγνώριση που τη πρέπει. Η κριτική διατροφή κατακτά τώρα νέε αγορέ όπω η Ρωσία και η Ουκρανία. Έτσι, η προβολή τη κριτική διατροφή είναι ο κύριο στόχο τη περιφέρεια Κρήτη στο 4ο Συμπόσιο 2013, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Κίεβο και την Παρασκευή στη Μόσχα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα στηθεί κριτική κουζίνα στου χώρου τη έκθεση με παράλληλη προβολή των πιστοποιημένων και ποιοτικών προϊόντων του νησιού. Άλλη μία ε, μικρή είδηση στην οποία θα σταθούμε πριν αφήσουμε αυτή τη σελίδα τη Ελευθερωτική αλλά και την Εφημερίδα. Το Βελεστίνο λοιπόν τιμά τον Ρίγα Φεραίο. Το Βελεστίνο τιμά τον άξιο, το άξιο τέκνο του ε, τον Ρίγα Φεραίο, ή Βελεστίν Λίγο όπω ήταν ε, γνωστό, με την εκδήλωση που οργανώνεται αύριο στι 11 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του τοπικού λυκείου. Ε, τιμή λοιπόν στον Ρίγα Φεραίο από την γενέτειρά του, από το Βελεστίνο. Πραγματικά ε, όμορφε ειδήσει ε, έχει σημασία αλλά και αξία να σταματά σε αυτέ. Τόσο αυτή που μα έρχεται από την Λέσβο, από το μικρό αυτό δημοτικό σχολείο, με το βραβείο που απέσπασε, όσο και για την κριτική διατροφή, η οποία γίνεται όλο ένα και πιο γνωστή στο εξωτερικό. Όλοι μαθαίνουν πλέον ε, για την σημαντικότητα και για την σημαντική αυτή διατροφή, τη μεσογειακή διατροφή και ειδικά για την κριτική η οποία έχει βραβευτεί πολλές φορές και πολλά βιβλία στηρίζονται πλέον σε αυτή τη διατροφή ε, Ειδήσει λοιπόν, όπω και αυτή φυσικά από τον Βελεστίνο, οι οποίε πραγματικά έχουν αξία να ξεχωρίζουμε από τι εφημερίδε ε, και όχι μόνο τι οικονομικέ που συνήθω αναδεικνύονται σήμερα. Πάμε τώρα στην αιστεία. Καταστροφική αντιπολίτευση, ο τίτλο τη εφημερίδα, ο κύριο Τσίπρα επαναλαμβάνει τον ε, Γιώργο Παπανδρέο. Λίγο πιο κάτω δηλώσει σαμαρά για την επιχειρηματικότητα. Το 15% είναι αυτό που ξεχωρίζει για, για όλε τι επιχειρήσει, ο συντελεστή φορολογία. Που ξεχωρίζει από την ομιλία του κυρίου Σαμαρά. Αυτά από την Εστία Στην εφημερίδα των συντακτών περνούμε τώρα. Το στημένο του ΟΠΑΠ. Οι επενδυτέ των χιλίων ευρώ και ο ρόλο του κυρίου Αθανασόπουλου. Γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Νέα συμφωνία πακέτο κυβέρνηση Τρόικας Μήνυμα Στουρνάρα. Χαμένη στην ύφεση η Ιταλία. Ουγγαρία κυβερνούν οι ξένε εταιρείε, ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Αριστερά, παζάρι για τη νέα κυβέρνηση και πώληση επανεκμίστοση για 28 δημόσια κτίρια στο σφυρί και τα Υπουργεία. Αφήνουμε την εφημερίδα των συντακτών. Στην καθημερινή θα περάσουμε τώρα. Η φωτογραφία έρχεται από ε, την μακρινή Φουκοσίμα από την Ιαπωνία. Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργό, λοιπόν, σα είπαμε χθε πω ε, έκλεισαμε δύο χρόνια από την τραγική εκείνη μέρα. Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργό λοιπόν στη φωτογραφία, ο οποίος υποκλίνεται μπροστά στον αυτοκράτορα Κιχίτο και την αυτοκράτηρα Μιτσίκο κατά την τελετή μνήμης των θυμάτων του σεισμού και του τσουνάμι της 11ης Μαρτίου 2011. Σχεδόν 19.000 άνθρωποι υπενθυμίζουμε έχασαν τη ζωή τους, ενώ 300.000 εκτοπισμένοι παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους. Λίγο πιο πάνω, στο Μαξίμου οι εκκρεμότητε στη συνάντηση Σαμαρά Τρόικα Απολύσει Φόρο Ακινήτων Ρυθμίσει Χρεών. Σαμαρά, 15% ενιαίο φόρο τη επιχειρήση και άλλα θέματα αριστερά στην εφημερίδα. Μεγάλη υστέρηση εσόδων από έμεσου φόρου. Τα στοιχεία του Δημήνου το καταμαρτύρουν αυτό. Αφού γνωμοδοτεί, ε, γνωμοδοτήσει η Βουλή, ο κύριος Στέλιος Ταβρίδης πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, Βενιζέλο συντηρεί τη συζήτηση για την ανάγκη διενέργεια ανασχηματισμού. Η Αιτζίαν στην Καλαμάτα. Τσοχατζόπουλο δεν κινδυνεύει ο Άκη Τσοχατζόπουλο με ισόβια, αλλά το πολύ με 20 έτη κάθριξη που πρακτικά σημαίνει εγκλισμό από 7 έω 12 χρόνια. Βασινό μου το σημειώνει αυτό η εφημερίδα Καθημερινή. Άλλα θέματα τώρα. Αντίευρο κόμμα στην Γερμανία. Θετικό ένα στου τέσσερι Γερμανού. Ένα στου τέσσερι δηλαδή Γερμανού εμφανίζεται θετικά διακείμενο απέναντι στο νέο κόμμα, εναλλακτική για την Ευρώπη, το οποίο έχει ω βασικό στόχο την κατάργηση του ευρώ τα, τα νεότερα από τη Γερμανία, καθώ διαμορφώνεται νέο κλίμα εκεί, από ό,τι φαίνεται. Προσαλλαγέ στελεχών στο ΣΔΟΕ. Η Τρόικα επιμένει να υπαχθεί σε μια πλήρω ανεξάρτητη γενική γραμματεία εσόδων. Και τέλο εποχή για ένα τρένο. Είναι το τρένο που βλέπουμε στην μικρή αυτή φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα. Για την παλιά λοιπόν αυτή ατμομηχανή, την τελευταία που είχε απομείνει στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό τη Κορίνθου, ο οποίο καταργήθηκε μαζί με τη γραμμή. Χθε λοιπόν, από το παραγωγικό αυτό μηχάνημα τη ύστερη ε, βιομηχανική επανάσταση. Ε, φορτώθηκε λοιπόν αυτό σε ανοιχτή ταλίκα για να μεταφερθεί στην Αθήνα, περνώντα τη γέφυρα του Ισθμού, είναι η στιγμή που βλέπουμε στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Για πρώτη φορά λοιπόν, αλλά και τελευταία φορά, φερόμενη ε, και όχι φέρουσα. Πλάι της η ηλεκτροφόρο γραμμή του προαστιακού, το μέλλον λοιπόν, και πλέον πέρασε στην ιστορία. Το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη άτμομηχανή. Ε, Μετέπειτα είχε μετατραπεί σε πέτρελο μηχανή. Μεγάλη ιστορία τη λοιπόν και ανήκει πλέον εκεί. Στον ριζοσπάστη τώρα. Άλλο θηνέα επίθεση, οι διαπραγματεύσει με την Τρόικα. Ο πρωτό τίτλος τίτλο. Όχι στην παράδοση ορυκτού πλούτου σε πολυεθνικές Συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη ενάντια στα μεταλλουργία χρυσού. Για το Σάββατο το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Στα νέα περνούμε. Ένα πακέτο για την Τρόικα. Τι θα διεκδικήσει ο Πρωθυπουργό Αντώνης Σαμαρά στη σημερινή συνάντηση για την τελική συμφωνία. Οι Ευρωπαίοι κινδυνεύουμε να χάσουμε μια γενιά. Το δήλωσε ο Μάρτιν Σούλτς, ε, ο, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, να σας ε, υπενθυμίσουμε, ο κύριο Σούλτς. Η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία λοιπόν έχουν τα, τις καλύτερα μορφωμένες γενιές νέων, λέει, και ε, δυστυχώς υπάρχει κίνδυνος να χαθεί. Ε, Μία γενιά συμπληρώνει αμέσω μετά. Αντικαραμανλικό ρεύμα κατά του Τσίπρα ε, στον ΣΥΡΙΖΑ και θα σταματήσουμε και σε ακόμη ένα ε, μικρό χτύπημα πριν μπούμε στο εσωτερικό τη εφημερίδα. Πώ έσωσα του Τούρκου γείτονέ μου. Η εφημερίδα των Νέων φιλοξενεί σήμερα δήλωση ε, του Έλληνα ο οποίο έσωσε του Τούρκου τη Τουντκάρδη. Στο εσωτερικό τώρα τη εφημερίδα, θα σταθούμε για λίγο ε, περισσότερο. Ε, για μια δήλωση του ε, κυρίου λοιπόν, του Έλληνα που έσωσε του ε, Τούρκους, Τούρκου. Ο Έλληνα μετανάστη, ο Χρήστο Κύρογλου, ο οποίο που βλέπουμε στη φωτογραφία, στην ένθετη αυτή φωτογραφία. Η, το στιγμιότυπο αυτό είναι από το YouTube, stop καρέ, από την πυρκαγιά, αυτή τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά, στο κέντρο τη Στουτγκάρδη. Δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή ότι ήταν Τούρκοι, είπε μεταξύ άλλων ο Σεραίο, ο Χρήστο Κύρογλου. Του διέσωσε λοιπόν του μετανάστε και όπω σα είπαμε λοιπόν. Είναι σήμερα και χθε, αλλά και σήμερα, πρώτο θέμα συζήτηση στη γείτονα χώρα, αλλά και στα γερμανικά μέσα μαζική ενημέρωση. Απέναντι ακριβώ μια πολύ ε, ενδιαφέρουσα μελέτη ε, και έρευνα. Οι Έλληνε μαθητέ λοιπόν είναι σκληρά εργαζόμενοι. Είναι σκληρά εργαζόμενοι, αλλά με χαμηλή βαθμολογία, όπω ενημερωνόμαστε από τον τίτλο του δημοσιεύματο. Στι διεθνεί έρευνε λοιπόν για τι επιδόσει, πρώτα έρχονται τα παιδιά στι χώρε τη Ασία με συγχωρείτε. Θεωρούνται λοιπόν από του πιο σκληρά εργαζόμενου, κάνουν το 7 ώρο του στο σχολείο και το απόγευμα πηγαίνουν στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών ή κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα για να βοηθήσει ε, την απόδοσή του στο σχολείο. Το σκληρό πρόγραμμα που ακολουθούν σήμερα τα Ελληνόπουλα δεν φαίνεται να αποτυπώνεται στι διεθνεί έρευνε για το μορφωτικό επίπεδο, τι επιδόσει και τι δεξιότητε των μαθητών. Αντίθετα, τα παιδιά στην Ασία φαίνεται σύμφωνα με τι λίστε απόδοση των μαθητών ότι παίζουν στα δάχτυλα τα μαθηματικά. Στα αποτελέσματα τη Διεθνού Έρευνα λοιπόν για τα μαθηματικά και την επιστήμη του 2011. Οι μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Σιγκαπούρη, για παράδειγμα, ή στη Νότια, στη νότια Κορέα, αναδείχθηκαν πρώτοι στα μαθηματικά, ενώ στις επόμενες τρεις θέσει δεν θα δει κάποιο παιδιά από τις ευρωπαϊκές χώρες ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά από το Χονγκ Κονγκ, την Ταϊβάν, την Ιαπωνία, που συμπληρώνουν λοιπόν την, παιδα, την πεντάδα. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά. Δεν ευνοεί την κριτική σκέψη, που είναι το ζητούμενο στι έρευνε. Στην Ασία εφαρμόζεται ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα, όπω ενημερωνόμαστε, το οποίο ευνοεί την ε, κριτική σκέψη, δεν ε, φυσικά υποστηρίζει την παπαγαλία, την οποία υποστηρίζει το δικό μα εκπαιδευτικό σύστημα. Η έρευνα αυτή λοιπόν για τι επιδόσει των μαθητών. Έδειξε πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα. Ε, Δυστυχώ, οι Έλληνε μαθητέ είναι πάρα πολύ σκληρά εργαζόμενοι και αν θα δούμε όλα τα στοιχεία διαβάσουμε ενδελεχώ την έρευνα αυτή, θα διαπιστώσουμε ότι τα παιδιά στην Ασία δεν είναι τόσο σκληρά εργαζόμενα. Δεν ε, είναι τόσε ώρε στο σχολείο, ούτε παρακολουθούν ε, φυσικά ενισχυτική δασκαλία ε, μαθήματα, άλλο ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε. Όμω το σύστημα έχει διαμορφωθεί έτσι. Ε, η κριτική σκέψη είναι στην κορυφή, κάτι το οποίο ε, σύμφωνα με όλους διεθνώς τους μελετητές αλλά και τους ερευνητέ, είναι το κλειδί ε, για την επιμόρφωση των παιδιών, κάτι το οποίο ε, επιμόρφωση μάλλον και των εκπαιδευτικών η οποία είναι και αυτή κλειδί στο όλο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτά από αυτήν την έρευνα. Πριν αφήσουμε την εφημερίδα των νέων, σταματούμε. Σε μία ακόμη φωτογραφία, ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη Νίκο Δένδια, λοιπόν, υποδέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάση Ελλάδο, κύριο Ιερόνιμο, στι σχολέ τη αστυνομία στην Αμιγδαλέζα. Ο Αρχιεπίσκοπος έδωσε διάλεξη στου σπουδαστέ τη σχολή εξωματικών τη ελληνική αστυνομία, ωστόσο στη δική του ομιλία ο Υπουργό άφησε εχμέ κατά τη Χρυσή Αυγή, χωρί να κατονομάσει, μεταξύ άλλων δήλωσε ο Υπουργό ότι έχουμε ανάγκη από τον λόγο παρηγοριά του Αρχιεπισκόπου Ιερονίμου και όχι τον λόγο και τη πράξη πάση φύσεων. Φύσεω ταγμάτων εφόδου. Σε πολύ καλό κλίμα έγινε η λόγω συνάντηση λοιπόν και φυσικά το στιγμιότυπο είναι από αυτήν τη συνάντηση, η στιγμή τη υποδοχή μπροστά ακριβώ στη σχολή τη αστυνομία στην Αμυγδαλέζα. Από εκεί τραβήχτηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία. Αφήνουμε τώρα τα νέα. Στο σημείο αυτό θα σα δείξουμε του τρόπου επικοινωνία με τον τηλεοπτικό μα σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310 729 219. Δίπλα ακριβώ βλέπετε τον αριθμό fax, σε ένα ακριβώ από κάτω το email μα infopapaki.tv4ε.gr. egr μπορειτε επίση να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μα www.tv4ε.gr. egr εκει ενημερώνεστε για το πρόγραμμά μα τόσο για Ελλάδα όσο και για εξωτερικό, όπου και αν φτάνει το σήμα τη 4ε και φυσικά μα βλέπετε και μέσω live streaming. Ήταν εκπομπή μέρα με τη μέρα. Σα ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα και αύριο.